περί εκείνης που έβγαλε τα μάτια της για να φυλάξει Σοφροσύνη και Παρθενία. Στις αρχές που δέχτηκε την πίστη του Χριστού η Βρετανία, υπήρχαν σε αυτήν πολύ ευλαβείς και ενάρετοι άνθρωποι και πολλοί πλούσιοι δεν πάντρευαν τις κόρες τους, αλλά ξόδευαν πολύ πλούτο και έχτιζαν μοναστήρια και τις έβαζαν εκεί να μονάζουν. Τον καιρό εκείνο ήταν ένας άρχοντας φιλάρετος και είχε μια κόρη 12 ετών, ονόματι Μαρία, πάρα πολύ ωραία. Και επειδή ήθελε να την κάνει καλόγρια, τη ρώτησε για να δει ποια θα ήταν η γνώμη της. Και έτσι τη λέει: «Θα ήθελα να είχα και ένα άλλο παιδί, να το βάλω σε ένα μοναστήρι με τη μισή μου περιουσία, να το αφιερώσω στον Δεσπότη Χριστό, και το άλλο να το παντρέψω. Όμως, επειδή έχω μόνο εσένα, λυπάμαι και δεν ξέρω τι από τα δύο να κάνω. Αλλά μου φαίνεται καλύτερο αυτή την ομορφιά που σου έδωσε ο Πανάγαθος Θεός να την αφιερώσω σε εκείνον, παρά να την φθείρει κανένας άνθρωπος. Και αν κάνεις αυτό μου το θέλημα, θα τιμηθείς από τους ανθρώπους σε τούτο τον κόσμο και στους ουρανούς από τον Θεό». Και του λέει η κόρη: «Φρόνημα το έκρινες, πατέρα μου, γιατί προτιμώ κι εγώ να λάβω ως νυμφίο μου τον Σωτήρα, παρά τον σπουδαιότερο άρχοντα». Τότε της ευχήθηκε ολόψυχα και σε λίγο καιρό την έβαλε σε ένα γυναικείο μοναστήρι που ήταν και άλλες καλόγριες και ξόδεψε ολόκληρη την περιουσία του και έχτισε ένα μοναστήρι και μόναζε εκεί με τις άλλες καλόγριες, ενάρετα. Και έβαζαν και άλλοι άρχοντες τις θυγατέρες τους και περίμεναν εκεί μέχρι να φτάσουν στην όμιμη ηλικία και τότε τις ρωτούσαν τι προτιμούν και άλλες επιθυμούσαν τη μοναχική ζωή και εκείροντο, ενώ άλλες ανευλαβείς παντρεύονταν. Τότε υπήρχε ένας ηγεμόνας που κυβερνούσε τη χώρα, ονόματι Ρικάρδιος, πολύ άσωτος στον τρόπο της ζωής του και ακροατής, ο οποίος είχε μια θυγατέρα ορφανή από μητέρα, την οποία την έβαλε κι αυτός στο προαναφερθέν μοναστήρι. Η ηγουμένη την υποδέχτηκε με χαρά και για να τιμήσει τον ηγεμόνα πρόσταξε και ήρθαν όλες οι αδελφές να τον χαιρετήσουν. Ανάμεσα στις άλλες ήταν και η προαναφερθήσα Μαρία, η οποία έβλεπε τη στολή του ηγεμόνα. Έλεγε με το νου της: «Άραγε, κύριέ μου, να έχει και στη βασιλεία σου τόση δόξα αυτός ο άνθρωπος». Εκείνος όταν την είδε και τον κοίταξε, πληγώθηκε η καρδιά του από την ομορφιά της, νομίζοντας ότι και αυτή με τέτοια πρόθεση τον έβλεπε. Έλαβε λοιπόν πληγή έρωτα, αγιάτρευτη, και τότε μεν δεν φανέρωσε τη γνώμη εξαιτίας των άλλων, αλλά μόλις πήγε στο παλάτι, ειδοποίησε την ηγουμένη να του στείλει τη Μαρία τον βράδυ και νόμιζε ότι και αυτή τον αγαπούσε ομοίως. Και η ηγουμένη λυπήθηκε πολύ και του είπε να μην κάνει τέτοια τιμία στο μοναστήρι και ότι ως αφέντης της πόλεως, εάν άκουγε πως κάποιος άλλος ήθελε να κάνει κάτι τέτοιο άτοπο έργο, θα τον τιμωρούσε και άλλα πολλά θεάρεστα λόγια του έστειλε. Αλλά αυτός δεν τα σκέφτηκε καθόλου, επειδή την είχε ερωτευτεί και την ειδοποίησε δεύτερη φορά χωρίς καθυστέρηση να του τη στείλει. Γιατί πολύ ποθεί τους οφθαλμούς της, οι οποίοι τον πλήγωσαν στην καρδιά όταν τον κοίταξαν. Και να τη στείλει εξ αποφάσεως ή θα πάει μόνος του να την πάρει με τη βία και θα ντροπιάσει πολύ την ηγουμένη και θα βλάψει το μοναστήρι απερίγραπτα. Στο αναμεταξύ, πριν να φτάσει το δεύτερο μήνυμα, ρώτησε την κόρη ηγουμένη και της λέει: «Ο πατέρας σου σε αφιέρωσε εδώ στον Θεό και στην Αϊπάρθενο Μαρία με όλο τον πλούτο του και πέθανε με πολύ χαρά βλέποντας ότι πρόκοβες στις εντολές του Κυρίου και μετά από μένα δεν θα γίνει άλλη ηγουμένη παρά μόνο εσύ. Για την αρετή και τον πλούτο σου. Απορώ λοιπόν πώς έκανες αυτό το σφάλμα να κοιτάξεις τον ηγεμόνα, ο οποίος μου μήνυσε να σε στείλω και δεν ξέρω τι θα κάνουμε». Και αυτή αποκρίθηκε: «Μητέρα μου, με άλλο λογισμό τον κοίταξα εγώ». Αλλά εκείνος είχε πονηρή πρόθεση και έβαλε το μυαλό του στο κακό. Όταν λοιπόν ξαναστείλει άνθρωπο, άσε να του δώσω εγώ την απόκριση, για να δεις πόσο πόθο έχω να φυλάτω την Παρθενία μου. Της λέει η ηγουμένη: «Πρόσεξε, μην πεις σκληρό λόγο και θυμώσει και καταστρέψει το μοναστήρι». Και αυτή είπε: «Πηγαίνω στην εκκλησία να παρακαλέσω τη Δέσποινα να με φωτίσει να δώσω την πρέπουσα απόκριση».
και η Πάρθενος θα με φυλάξει εμένα και το μοναστήρι. Έτρεξε λοιπόν να ζητήσει βοήθεια και παρακαλούσε με δάκρυα ενώπιον της εικόνας της Θεομήτωρος να την λυτρώσει από το μολυσμό της σάρκας. Εκείνη την ώρα έφτασε ο άνθρωπος και έστειλε στην ηγουμένη τα παραπάνω. Και αυτή του είπε «Εγώ δεν πρέπει να στείλω κανέναν στην αμαρτία, αλλά πες της και αν θέλει ας με ακολουθήσει». Πήγαινε λοιπόν στο ναό και της λέει ο αποσταλμένος «Κυρία μου, αφέντης μας είδε το κάλο σου και πληγώθηκε τόσο πολύ στην καρδιά από την θέα των γλυκύτατων ματιών σου, που δεν βρίσκει άλλη θεραπεία παρά μόνο να έλθεις να σε δει. Έλα λοιπόν με τη θέλησή σου να σε κάνει σύζυγό του και να τιμηθείς πολύ και να δοξαστείς σε αυτόν τον κόσμο. Αν πάλι δεν έλθεις θεληματικά, θα σε πάρει βιαίως και θα κατατροπιαστείς σε όλη την Βρετανία». Και αυτή αποκρίθηκε. «Πήγαινε έξω από την εκκλησία και περίμενε και σε λίγη ώρα θα σου δώσω εκείνο που ποθεί ο αφέντης σου». Και εκείνος βγήκε χαρούμενος, νομίζοντας ότι συγκαταθέθηκε στη γνώμη του άρχοντα. Ομοίως και η ηγουμένη, νομίζοντας ότι νικήθηκε από τον εχθρό και λυπήθηκε πολύ. Και η ευλαβής νύφη του Χριστού πήγε και στάθηκε μπροστά στην υπηρεγία Θεοτόκο και είπε με δάκρυα τα εξής: «Δέσποινά μου, θα ήταν καλό να έχω τα μάτια και να βλέπω την Αγία εικόνα σου. Αλλά επειδή αυτοί με εμπόδισαν, γιατί κοίταξα τον Μιαρό, καλύτερα να τους βγάλω παρά να μολύνω την Παρθενία μου και να βλέπω τη χάρη σου με τα μάτια της ψυχής. Συγχώρεσέ με σε παρακαλώ, κυρία μου, και να μην θεωρηθεί η πράξη μου αυτή αμαρτία, γιατί γίνεται από ανάγκη, γιατί από δύο προκείμενα κακά το μη χείρον βέλτιστον». Αυτά είπε, και ό,τι ανδρείας και γενναιότητας, βγάζει και τα δυο τα μάτια της με ένα μαχαίρι και τα έβαλε σε ένα δοχείο. Έπειτα φώναξε τον άνθρωπο και του είπε «Επειδή αυτά τα μάτια έφτεξαν στον αφέντη σου και τον πλήγωσαν, ιδού, δίκαια τα τιμώρησα. Και αν αυτά όπως είπες μπορούν να τον θεραπεύσουν, πήγαινε δώστου τα για να λάβει από αυτά κάθε εφροσύνη και αγαλίαση». Και εκείνος έντρομος πήρε τα μάτια και τα πήγε στον ηγεμόνα και του είπε τα παραπάνω λόγια. Και αυτός εξεπλάγει μόλις τα είδε και αλλοιώθηκε με θεία αλλίωση και θαύμασε την αρετή της γενναίας κόρης. Μετέβαλε τη σαρκική αγάπη σε πνευματική ευλάβεια και έκλαψε πικρός και μίσησε από την καρδιά του τις ανομίες του και κατανύχτηκε στην ψυχή και πήγε τα μάτια στο μοναστήρι και τα έθεσε ενώπιον της ιεράς εικόνας της Θεομήτωρος και είδε την τυφλή να στέκεται εκεί πλησίων. Και συγκέντρωσε όλη την αδελφότητα και τους είπε «Πέστε όλες σε προσευχή, με δάκρυα, παρακαλώντας τον Παντοδύναμο Δεσπότη Χριστό και την Υπεραγία και Υπάρθενο Μαρία, να ελεήσουν την ευλογημένη αυτή αδελφή και να την θεραπεύσουν και αν έχουμε θερμότητα πίστεως θα ακούσει ο Δεσπότης, μόνο να μην έχετε καμία αμφιβολία στην καρδιά σας. Γιατί τα αδύνατα για μας είναι δυνατά για τον Θεό, που πραγματοποιεί το θέλημα αυτών που τον φοβούνται. Και σας παρακαλώ, μην τολμήσει καμία να σηκωθεί από την γη μέχρι να τελειώσω κι εγώ ανάξιος την δέησή μου». Έτσι είπε και έβαλε στάχτη στο κεφάλι του και έπεσε στη γη κατά πρόσωπο, ασκεπής, με πολύ ταπείνωση και παρακαλούσε με πολλά δάκρυα και οδυρμούς. «Κυρία και δέσποινα των αγγέλων, μητέρα του παντοδύναμου Θεού, δεν είμαι βέβαια άξιος να βλέπω την Αγία εικόνα σου, ούτε να ανοίξω το παμίαρο στόμα μου και να παρακαλέσω, γιατί δεν άφησα κανένα αμάρτημα που δεν τέλεσα και μόλυνα την ψυχή μου και το σώμα μου και όλη τη γη. Όμως, επειδή ο Κύριος Ιησούς Χριστός σαρκώθηκε για τους αμαρτωλούς και δεν συχάθηκε τις πόρνες και τους ληστές και τους τελώνες, αλλά τους δεχόνταν όλους περπατώντας τον κόσμο σωματικός και στη Θεία του Ανάληψη από εμάς σε άφησε μεσήτρια των αμαρτωλών, εσένα βάζω κι εγώ εγγύητρια, Δεσποινά μου, προς τον Υιό σου, τον Εύσπλαχνο, να επιτρέψω από την πονηρή οδό των ανομιών μου και με μετάνοια να ξεπλύνω το βόρβορο της ψυχής μου. Αρκεί να επακούσει η χάρη σου των προσευχών της Αγίας Καθηγουμένης και να δώσεις πάλι τα μάτια σε αυτή την Αγία Δούλη σου, που εγώ ασύνετος ήμουν η αιτία που τα έβλαψε. Και έτσι αυτή μένει να λυτρωθεί από τη σωματική αυλεψία και να λάβει το παμπόθητο φως και να υπηρετεί το ναό σου όπως πριν. Εγώ πάλι ο ανάξιος δούλος σου να λυτρωθώ από την δεινή αιχμαλωσία του πονηρού που με σέρνει δεμένο αοράτος με σιδερένια λυσίδα». Αυτά
Και άλλα πολλά έλεγε με δάκρυα ο ηγεμόνας και οι μοναχές ομοίως προσευχόταν όλη εκείνη την ημέρα. Και επειδή προσεύχονταν με πίστη και η αίτησή τους ήταν εύλογη και αγία για την αδελφική αγάπη, εισακούστηκε γρήγορα η δέησή τους και κατά την ώρα του Εσπερινού έλαμψε όλη η εκκλησία και ακούστηκε φωνή να λέει «Λάβε το φως σου και με τη χάρη αυτού που γεννήθηκε από σένα». Και η μοναχή ξαναείδε και είδε την παντοδύναμη Δέσποινα να στέκεται μέσα στο θυσιαστήριο και της είπε «Μεγαλύνω το όνομά σου, Κυρία μου, και δοξάζω την χάρη σου». Και ο Άρχοντας και όλες οι αδελφές όταν άκουσαν τη φωνή σηκώθηκαν αλλά δεν είδαν την Παναγία. Όμως βλέποντας θεραπευμένη την πρώην αόματη δόξασαν όλες την παντοδύναμη Δέσποινα και την ευχαρίστησαν αγρυπνώντας όλη την απερχόμενη νύχτα. Και έπειτα ο Μέν Γεμόνας έδωσε στο μοναστήρι πάμπολα δώρα και μεταμελήθηκε για την αμαρτία του αυτή, όπως υποσχέθηκε και δεν μολύνθηκε πια σε αυτόν τον κόσμο και τη μοναχή για τη σοφροσύνη της, όλες οι αδελφές την προτιμούσαν για την προνεφερθέσα θαυματουργία και την ενάρετη ζωή της. Και μετά τον θάνατο της οικουμένης την ψήφισαν ομόφωνα και αυτή πείμανε θεαρέστος τη μονή και πήγε στην ουράνια βασιλεία, την οποία ήθε να κληρονομήσουμε όλοι μας με την χάρη και την φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το άναρχο αυτού πατρί, και το Παναγίο και ομοσίο πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.